Σε αποχή από τα μαθήματά τους κατήλθαν σήμερα οι μαθητές μέσης εκπαίδευσης σε αντίδραση για τις εξετάσεις τετραμήνων μετά και την εντολή που είχε λάβει η ΨΕΜ στο δημοψήφισμα των μαθητών την περασμένη εβδομάδα. Ο αυταρχισμός του Υπουργείου και η στάση που κρατούν να είναι τόσο απόλυτη μας αναγκάζουν και μας φέρνουν σε αυτόν τον δρόμο για να παίρνουμε αυτά τα μέτρα. Κάμε κατά. Το μόνο που κάνουν είναι να επιβαρύνει τους μαθητές και από τη στιγμή που επιλέξαν να το εφαρμόσουν, πρέπει να το κάνουμε με τον σωστό τρόπο, χωρίς επιβάρυνση και έτσι να μπορεί να είναι πιο αποδοτικό. Είμαι κατά γιατί ασκείται υπερβολική πίεση στους μαθητές. Προκαλεί άγχος το πράγμα. Κάποιοι μαθητές που συμμετείχαν στην απεργία διάλεξαν να μείνουν στο σπίτι. Κάποιοι άλλοι άδραξαν την ευκαιρία να περάσουν ευχάριστα το χρόνο τους σε καφετέρειες και καταστήματα. Ήρθαμε εδώ, φάγαμε το γλυκό μας, παίξαμε. Να κάνουμε τα ψώνια μας, να πιούμε τον καφέ μας, να φάμε να μπορούμε να φάμε και να απολαύσουμε. Ψώνια, για καφέ. Πρέπει να δοκιμάσουμε ρούχα, να πάμε να φάμε. Θα για ψώνια, για να φάω, να περάσω το χρόνο μου. Υπήρξαν όμως και χιλιάδες μαθητές που παρά την έκκληση της ΨΕΜ δεν συμμετείχαν στην αποχή και παρακολούθησαν κανονικά τα μαθήματά τους. Οι οργανωμένοι γονείς με τη σειρά τους δεν στήριξαν την απόφαση του οργανωμένου μαθητικού κινήματος. Πρέπει να συμπορευτούν οι μαθητές μαζί με εμάς και τους εκπαιδευτικούς, να δώσουμε εισηγήσεις για βελτίωση του θεσμού εφόσον τρέχει αυτή τη στιγμή. Και στο τέλος της φορολογικής χρονιάς όλοι μαζί να τον αξιολογήσουμε στο σύνολό του δοτισμού. Σημειώνεται πως σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας των δημοσίων σχολείων, οι απουσίες από μαθήματα για αποχές που γίνονται για διαμαρτυρίες δεν μπορούν να θεωρηθούν δικαιολογημένες.